την του απειμένη ειν φροντίδα ετώ. Διό και έλεγε η φιλής με αντί το φως, δόξα εν υψίς της Θεός, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασίλε, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Της ημώνος Άγιος, Σιμώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν,
Θεού Πατρός αμή. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν εἰμὰ. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατεφυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παράσι πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γήνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Υιός ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Σωμέν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ το θάνατο των θάνατων, τον οίκος εδώ και λιμήν και το μεγα έλεος.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. In peace, let us pray to the Lord. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Κύριε, περί του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και βοβιδεου ισιόντων αυτού του Κυρίου δαϊθωμέν. Κύριε, ελέησον. For our Archbishop Nathaniel, for the Honorable Presbytery, for the Diaconate in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπέρ του Θεού Σεβούς Προέδρου της χώρας ημών ταύτης, πάσης αρχής και εξουσίας και σύμπαντος του Αμερικανικού και Ελληνικού έθνους, του Κυρίου δεηθώμεν. This metropolis and parish, for this city, for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Υπερευχασίας, αερονοφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθωμέν. The victims of the tornadoes in Iowa, for the injured, for the loved ones of those who perished, and for all those who are struggling to recover from the devastating fires in Greece, and for all those suffering in the wake of natural disasters, that they may receive help and strength from above, that their well-being may be restored, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie. Υπερπλέοντον, διπορούντον, αρπορούντον, σούντον, καμνόντον, εκμαλώτον και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθωμέν. Κύριε, ελέησον. For our deliverance from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord. Κύριε, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχωρητή. Κύριε, ελέησον. Commemorating our most holy, pure, blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever-Virgin Mary, with all the saints let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και Αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου
πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημά. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε. Αντιλαβού εσώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριων εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ομονογεννησίος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Commemorated our most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, the Theotokos, the Mother of God and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God. For
thou God art good and lovest mankind, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθούμεν εν αυτή, ούτε κάτι ήρθε προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος, η αστραπή της θεότητος, πότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας. Πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράβας, ζωδότα Χριστέ, ο Θεός ημών δόξασι. Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό σώσον ημάς Υιέ Θεού ο Αναστός εκ νεκρών. Στον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος σας, τη αστραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταρθονίων ανέστησας. Πάσε δυνάμεις των επουρανίων εκράγαζον, ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξασι. Μετεμορφώθης εν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δυνάντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αηδίον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξασι. Τους μάρτυρας Χριστού οικετεύσομεν πάντες αυτή γαρτίν ημών σωτηρίαν ετούντε και πάντες προσεύχομεν προς αυτούς με ταπίστεως. Ούτι βρίουσι των ιαμάτων την χάριν, ούτι φάλαγκας από σοβούσι δαιμόνων, ως φύλακες της πίστεως. Την πανεπιμονή δι Χριστού υμνήσομαι, εκατερίναν της Δίαν, και πολιούχων σύνα την βοήθεια νημών και αντίληψη ότι εφήμως ελαμπρός τους κόψους των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και γίνος μάρτης τεθήσα ετήτε πάση το μεγά ελέο. Εν τη γεννήσει την παρθενία νεφύλαξας,
εν δικημίσι των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωή μη τηρυπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες θεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημού. Της επτήσου εικόνα πόρτα ή της αδέσποινα η διά θαλάσσης επέστη θαυμαστός εν την πίμνη σου τιμωμένος Αγίας μας επτών και σκήνομα της δόξης σου πιστός. Εξ αυτής γαρά να βλύζεις τας δωρεάς της πόθο εκβώσιση. Δόξα τη θαυμασή σου Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημάς πλουσία Χριστό τη. Επί τόρους μετεμορφώθεις και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός εθεώσαντον. Ίνα όταν σε είδος εισταυρουμένον το μεν πάθος νοήσως συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αλήθος. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. The God and holy, and to thee we ascribe glory, to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Αθάνατος ἐἰσον ἡμας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ἡν και αὶ και εἰς τοῦς αἰώνας τὸν αἰώνων. Αμήν. Αγίος Αθάνατος ἐλέησον ἡμας. Δύναμη μου ο Κύριος, παιδεύον επαιδεύσε με ο Κύριος.
Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Προσκομές. Αδελφοί, εις φραγής της εμείς αποστολής, εμείς έστε εν Κυρίω, η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουν αυτή εστί. Μιουκ έχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν, μιουκ έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περί Άγιν, ως και οι ποιοι Απόστολοι και αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς, η μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχομεν εξουσίαν του μη εργάζεστε, τι στρατεύετε οι δις οψωνείς ποτέ, τι σφυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκ εστί, ή τι σπημένην πίμνην και εκ του γάλκτος της πίμνης ουκ εστί, μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλό, η ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει, εν γάρ το Μωυσέως νόμο γέγραπτε, ου φημώσεις βούν αλλοόντα, μη τον βοών μέλη το Θεό, ή δι μας πάντως λέγει, δι μας γάρε γράφει, ότι εποπίδει ο φίλοι ο αρωτριών αρωτριάν, και ο αλλοόν της οπίδος αυτού μετέχειν εποπίδει. Ημίσιμην τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα ημίσιμον τα σαρκικά θερίσομεν, οι άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον και εμείς, αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν. Είναι μη εγκοπήν την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού. Let us be attentive. The Lord is my strength and my song. The Lord has chastened me sorely. Wisdom. The reading is from St. Paul's first letter to the Corinthians. Let us be attentive. Brethren, you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my defense to those who would examine me. Do we not have the right to our food and drink? Do we not have the right to be accompanied by a wife, as the other apostles and brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Who tends a flock without getting some of the milk? Do I say this on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it is treading out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not speak entirely for our sake? It was written for our sake because the plowman should plow in hope of, and the thresher thresh in hope of a share in the crop. If we have sown spiritual good among you, is it too much if we reap your material benefits? If others share this rightful claim upon you, do not we still more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Irene, peace be unto you, the reader. Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πόση. Και το πνεύμα του Ιησού.
Εκ του κατά Μαρθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού, συνέριν προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κυρίος αυτού, προαθήνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσόν ούν ο δούλος προσεκίνει αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, επέλυσεν αυτόν και το δάνειον άφηκεν αυτόν. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, «Απόδος μη ήτι οφείλεις». Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση». Ο Δεού κήθελεν, απερθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ινδόντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενώματα, ελυπήθησαν σφόδρα και ερθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με, ουκ έδι και σε ελεήσε των σύνδουλών σου, ως και εγώ σε ηλέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ πάντο οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος ποιήσι μην, εάν μη αφείτε εκαστός το αδελφό αυτού, από τον καρδίον ημών τα παραπτώματα αυτών. The reading is taken from the Gospel according to Saint Matthew. Let us attend. The Lord said this parable: "The kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began the reckoning, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And as he could not pay, his lord ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, 'Lord, have patience with me, and I will pay you everything.' And out of pity for him, the lord of that servant released him and forgave him of the debt. But that same servant, as he went out, came upon one of his fellow servants, who owed him 100 denarii. And seizing him by the throat, he said, 'Pay me what you owe me.' So his fellow servant fell down and besought him, 'Have patience with me, and I will repay you.' But he refused and went and put him in prison till he should pay off the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed. And they went and reported to their lord all that had taken place. Then his lord summoned him and said to him, 'You wicked servant, I forgave you of all the debt because you besought me. And should not you have the mercy on your fellow servant as well, just as I had mercy on you?' And in anger, his lord delivered him to the jailers till he should pay all the debt back.
So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother. Being ever protected by thy power, to thee we may ascribe glory to the Father, Son, and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Sprinkle the sacred and 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 the s
Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης σου μισθή, Κύριος, ο Θεός, Πληρώσομεν την δέη συνημών το Κυρίο. For the precious gifts here presented, let us pray to the Lord. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχωρητή. Κύριε ελέησον. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For things that are good and profitable unto our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord.
that we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Ascu, Kyrie. You and our lives may be Christian without pain, blameless and peaceful. And for good account at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Ascu, Kyrie. Commemorating our most holy, pure, most blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Διάτονικ την μόντου μονιανού σου ιού με θου ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us love one another, that with oneness of mind we may confess. Agape sauce, Kyrie eschismo, Kyrios theremon. Ταστήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ρωτώντων πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, εν εκ Πατρός εν ηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο πιθέντα, ομούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, τον ημάς τους ανθρώπους και δια την Μητέραν σωτηρίαν καθορθώντα εκ των ουρανών και σακορθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί του Πιλάτου και παθώντα καταθανθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταστρεφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας, ούτ και στα τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, τον Κύριον, τον Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διάθων προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολήκην Εκκλησία, ομολογώ ένα άφησιν άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried. And he rose on the third day according to the Scriptures.
He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. 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 The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the communion of the Holy Spirit, be with you all. Let us lift up our hearts. Let us give thanks to the Lord. Τον επινικίον ύμνον αδονταύοντα και κραγώντα και λέγοντα. Αγίος, Αγίος Κύριος, Σαββαός, πλήρης ουρανός, με ηγητήθος, ως ανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα του επέριμον κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take ye, this is my body, which for you is broken, unto remission of sins. Likewise, the cup after the supper, saying, Ιε δεξαύτου πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το επέριμον και πελών ευκοινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it ye all, this is my blood of the New Testament, which for you and for many is shed, unto remission of sins. Therefore, remembering this command of our Savior and all that endured for us to cross the tomb, the resurrection, the third day, the ascension into heaven, and sitting at the right hand and second, the glorious coming again. The Son, κατά πάντα και διαπάντα. Again, we offer to thee this rational and bloodless worship, and we beseech thee and pray and supplicate thee, send down thy Holy Spirit upon us and upon these gifts here presented. Bless, Master, and mercy, and bless, and and make this bread the precious body of thy Christ. Amen. Bless, Master, the holy cup. And that which is in this cup, the precious blood of thy Christ. Amen. Bless, Master, both the holy gifts. Changing them by the descent of the Holy Spirit. Amen. 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 So that they may be to those who receive them for the purification of the soul, for the remission of sins,
for the fellowship of the Holy Spirit, for the fulfillment of the kingdom of heaven, and for the boldness to approach thee neither unto judgment nor unto condemnation. Again, we offer unto thee this reasonable worship for those who have fallen asleep in the faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, confessors, ascetics, and every righteous spirit made perfect in faith. Εξαιρέτως της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Ναι. Επισκόπου ημών Αθαναήλων, χάρισεν της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν δημονία μεν κμερεύοντα, και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. And remember those whom each one of us has in mind, and all the people. Όνοθεν χωρίε αγγελικέ, και από περάτων Αποστόλων Θείαν σπεύσατε προθήμων γεύσιμαν η χωρίο τη δεύσε επαξίως την Θεομητώρα. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Our God, who loves mankind, having accepted them at his holy and heavenly and mystical altar as an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray. Kyrie. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ our God.
καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπιούσιων, δώσ' μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σε φιλές ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσσα ημάς από το πονηρό. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πασί. Let us bow our heads unto the Lord. Through the grace and mercy and love for mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with thine all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. The deign of the mighty hand to give to us the sacred body and its precious blood and to honor the people. Proskomen, let us attend. Agia tis Agiis, the holy gifts unto the holy. God is broken, but not divided, always eaten, yet never consumed, but sanctifying those who partake. The fullness of the cup of faith and of the Holy Spirit. Amen. Blessed is the fervor of thy saints now and ever and unto the ages of ages. Amen. The fervor of faith and the fullness of the Holy Spirit. Amen. Yeah.
εκ των I believe, O Lord, and I confess that thou art verily the Christ, the Son of the living God, who didst come into the world to save sinners, of whom I am the first. Also, I believe that this is thy sacred body and this thy precious blood. Therefore, I pray to thee, have mercy on me and pardon my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, both known and unknown, and make me worthy to partake of thy sacred mysteries unto the remission of sins and unto life eternal. Amen. Behold, I approach for holy communion. O Creator, burn me not as I partake. For thou art fire which burns the unworthy. Wherefore do thou cleanse me from every stain? Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee, as did Judas. But as the thief, I confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Tremble, O mortal, beholding the divine blood, for it is as a lighted coal burning the unworthy. It is God's body, and deifieth and nourisheth me. It deifieth my soul, and wondrously nourisheth my mind. Thou hast smitten me with yearning, O Christ, and with a divine love thou hast changed me. But do thou burn away with spiritual fire my sins, and make me worthy to be filled with the joy of thee, that rejoicing in thy goodness, I may magnify thy two presences. Into the magnificence of thy saints, how shall I, the unworthy, enter? For should I also dare to enter the festal chamber, my robe betrays me, for it is not a festal garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse my soul, O Lord, from pollution, and by thy compassion save me. O merciful Master, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be unto me for judgment through my unworthiness, but rather for the purification and sanctification of my soul and body, and as an earnest of the life and kingdom to come. For it is good for me to cleave unto God and to place in the Lord hope of my salvation. Receive me today, O Son of God, as a partaker of thy mystical feast. For I will not speak of the mystery to thine enemies. I will not kiss thee, as did Judas, but as the thief I confess thee. Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. Pistevo, Kyrie, et ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηνον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου, δέομαι σου. Ελέησό με και συγχωρήσό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσό με ακατακρίτως με τα σχήν των αχάνων σου μυστηρίων, η σάβαση νεματιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαλ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας σι δώσω κατάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσι τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ χαριστή της αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα, το δενούν τρέφει ξένος. Έλθαξα σπόθω με Χριστέ και γύρωσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρια ύλο της αμαρτίας μου και εν μισήνε της εν συντριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκληρτών, μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσε με ο ανάξιος, εάν γάρ το μίσος συνισθωθήνει στον υφώνα, όχι το με ανέχει, ότι ουγέσει του γάμου και δέσμιος εκβολούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήμο της ψυχής μου και σώσα με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια των ανάξιων είναι με. Αλλά εις κάρτασιν και αγιασμόν ψυχίστα και σώματος, και εις αραβώνα με λούς εις ζωής και βασιλείας. Εμιδέτο προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας σι δώσω κατάπρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσι τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, μνήσι τι μου Δέσποτα εν τη βασιλεία σου, μνήσι τι μου Άγιε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ενήν.
φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, with the fear of God, faith and love approve. Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Με το λαμβάνει η δουλή του Θεού και εις άφηση μαρτυριών και ζωή τον Ιωνα Αμήν. Με το λαμβάνει η δουλή του Θεού Σάφης αματιών και ζωή, με το λαμβάνει η δόλη του Θεού, σάφης αματιών και ζωή, αιώνιον, αμήν. The servant of God, and the remission of our sins, for the life everlasting. Πάνει η δόλη του Θεού, σάφης αματιών και ζωή, με το λαμβάνει η δόλη του Θεού, servant of God, servant of God,
Julia. Finish every sin to the life of the rest. Servant of God. Servant of God, και μη επιλανθάνω πάσας, servant of God, πονεβήρατε πόντα πάσας τα στανομία σου. Servant of God, τον servant of God, as the sea is commended for the mission of our sins of our life everlasting. Servant of God, Maria is commended for the mission of our sins of our life everlasting. Servant of God, Irene is commended for the mission of our sins of our life everlasting. Servant of God, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Servant of God, Παναγιώτης, has commuted the mission of his sins for life everlasting. Servant of God, τα ζωδούς αυτού το Μωυσή. Servant of God, servant of God, servant of God, κατά τα σανομία σημών επίσενη κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και τιμή. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us rise, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, and heavenly life, giving in awesome mysteries of Christ, worthily let us give thanks unto the Lord. Save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. Ότι εσύ ο Υιός μας ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us depart in peace. Let us pray to the Lord. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who have set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit,
now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κύριο και έλεος αυτού ελθυφεμάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο εν του όρη του δαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων και Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο Ενθρός Θεός ημώντας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζωπίου Σταυρού προστασίας του Τιμίου Παρανίων Δράμινου Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων, εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων του εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων οικών και μικρών δασκάλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και καλενίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, των Αγίων Φωτίου και Ανικήτου των μαρτύρων και πάντων των Αγίων ελέσσι και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Διευθύνων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριά σε φυλάξε πάντας ημάς. Καλημέρα σας and good morning to you. Αξιονεστίνος αληθός, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκρούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε, την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδόνων ηλιακών, την λυτρουσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δεσποίναν του κόσμου ύμνης τιμήσομεν. Από των πολλών μου αμαρτιών,
ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένην, επίς απελπισμένων σύ μη βοήθησον. Δέσποινα και μήτυρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίωσον ηκετών, ή να με σιτέψει προς τον έξου τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου γεννούμε σύντρια. Good morning. Once again, our parish of Panagia enters into the week of honoring our patron saint, the Blessed Mother of God, the Panagia. And as you will notice in your bulletins, you'll see the services that are lined up for tomorrow evening and Tuesday and, of course, Wednesday. Tomorrow evening is a service that has been placed into our church, into this parish, a beautiful service which is the Akathistos, a service that we do on the Fridays of Great Lent. However, it is the wording for this is specifically designed for the Panagia at this time of the year. We also have the Epitaphio service and the Lamentations. Again, the songs and the hymns that we sing are to the Panagia, as opposed to on Good Friday, where those hymns are sung, of course, for the Epitaphios of Christ. So it is a beautiful service, the Akathistos and the Epitaphios, and having the Kuvuklion, just as we see on Good Friday, it is also the service that takes place tomorrow night at 7 o'clock. So if you haven't seen it, it is it's a meaningful service, and it's a beautiful service to sit through and to experience. On Tuesday is the Forefeast. It is the eve of Panagia. There will be liturgy in the morning, 8:30 Orthodox Father, followed by the Divine Liturgy at 9:30. That evening is the hierarchical Great Vespers, beginning at 7 o'clock, and the next day will be the hierarchical Orthodox and Divine Liturgy. Both of those services on Tuesday evening and Wednesday, His Eminence Metropolitan Nathaniel will be present, honoring our parish and its feast day on those 2 days. And of course, as is the tradition here at Panagias, following the Vespers on Tuesday evening, we have an all-night vigil which takes place from 11 o'clock until the following morning. Just so that you know, and it's listed in your bulletin, there are two divine liturgies on the Feast of the Panagia on Wednesday. There is one at 4:30 in the morning following the all-night vigil, and then there's the hierarchical divine liturgy which takes place beginning at 8:30 in the morning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our gospel reading this morning speaks to us on a subject that we see all too often, and that is one of forgiveness, the lack of forgiveness. And it speaks to us on how we often are sinful, and it was described in this morning's gospel lesson about a master not giving forgiveness to his slave or his servant. It also makes allusion to the fact of if things don't go the way you want them, you punish the individual.
And a lot of times we put things out there and if we don't get our way, we pout. If we don't get our way, we complain. And so, the consequence of that is what we read in this morning's gospel reading about where there is retribution taken out. And then of course we also learn what the answer was for that of the master punishing the servant who would not forgive one of his own servants. And so I'm sure there are some people who you know that fit into that category and that you've seen relationships or friendships or working partnerships that meet many times a bitter end because of spite, because of differences of opinion, because of attitudes that are anything but Christian. As we well know, unhappy marriages often produce the largest number of this type of sin. So perhaps a question that we can ask and we find in the gospel this morning is, how do we let it go? How do we keep our resentment and anger from destroying us? In the verse just prior to the gospel reading that we heard this morning, Simon Peter asked Jesus, and I'm sure you've heard this many, many, many times. How many times, Simon Peter asked Jesus, how many times must I forgive my brother? 70 times? And so he's asking Jesus, how many times am I supposed to forgive somebody? 70 times? And that is certainly a relevant question because we've all probably asked ourselves at one time or another, do I keep submitting myself to someone else's abuse in order to maintain a relationship? And if so, how long? It's an important question. But I want us to deal with a slightly different question this morning, because we know what Jesus' answer was to Simon Peter. He says, no, not 70 times, but 70 times 7. And the question that I would like us to think about this morning is, when somebody has done you a grievous wrong, a terrible wrong, why is it necessary for you to forgive and how? Well, first, it's necessary to forgive for the peace and the well-being of what? Of our own soul. Because that's what we need to have control of, our own soul. When we forgive someone, it's not for their sake, but it's for our own. When we say, I'll forgive but never forget, we somehow think we are hurting that person when really we're only hurting ourselves. But what happens in essence is that it proceeds to devour us. Because when we harbor resentment and hate and hold it in, when we really know what Christ thinks and says about that, that nurturing resentment and keeping it alive in us only hurts most who? The person who is manufacturing it. So we forgive, therefore, in the first place because it's in our own best interest to do so. Our resentment only poisons our own hearts, and in some cases, it may be poisoning our relationship with others as well. Secondly, we forgive because the past is the past. Nothing is more unfortunate and pitiful than the person who is continually living in the past. The past is gone. So why allow it to ruin the present and the future, especially when there is nothing positive that results from it? As human beings, we have many gifts that God has blessed us with to make us and those around us better people. But when we are consumed with sin and do not exhibit the virtue to forgive, we also have the ability to kill also with our hearts, our minds, and our actions. And my dear brothers and sisters, unresolved anger will sometimes erupt into ugly and destructive actions. People say and do things that they may never say and do otherwise.
So why allow the possibility of something that is over and done with bring us heartache in the future? Forgiveness, the same forgiveness that Jesus himself gives us, allows us the opportunity for a new beginning. And finally, we forgive because we ourselves have been forgiven, haven't we? In order to fully understand Simon Peter's question, Lord, how many times must I forgive my brother? 70 times? Jesus told the parable that we did hear this morning. It was a parable about a servant who owed his master 10,000 talents. We can say it's $10,000. And this debt amounted to more than 15 years of a laborer's wage. Obviously, this servant would never be able to pay this debt back to the master. But what did his master do? His master forgave the debt, and the servant was greatly relieved. But as we heard in the gospel reading, what happened next? As we heard, the servant who had been relieved of his debt also had a man who owed him about 100 denarii. This amounted to about one day's wages. And the servant, however, refused to let this man off the hook and demanded that he be paid immediately. But when the master heard this, he became furious. Here was a servant who was relieved of his debt of 15 years' wages, now was not allowing someone else who owed him one day's pay the same courtesy and forgiveness as he himself was given. And Jesus' point is very, very clear this morning. The master in this story is God, and we are the servants. We are forgiven because we already have been forgiven by God. God loves us and God forgives us. So we in turn are to go out and do likewise. But how many of us truly do? And I don't only mean our relatives and our family members and the people we like. We're being asked to love everyone and to forgive everyone. That's why Jesus especially loved the little children. It's necessary for us to forgive in order to have peace in our own souls. It's necessary for us to forgive in order that the past stay in the past, and we can experience only the best in the present and the future. And it is necessary, my dear friends, for us to forgive because we have been forgiven. And after all, he or she is our brother and sister. And our Lord tells us, yes, we need to love like little children, because the innocence of children is so far different than us and what we exhibit as adults. So as we leave this morning, take the bulletin and read the gospel reading again. And when you come to the word master, when you come to the word servant, inject the word God and inject the word me or I into it, because that's what this parable means. We need to look at our level of forgiveness and see how easy or hard it is for us at times to exhibit the loving forgiveness that Jesus insists that we all have. And what we need to remember as we walk out the doors into the world, as God forgives, so should we. Amen. Apostol.
Κύριε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα, ο γλυκασμός των αγγέλων, τον θλίβο. Σε μεσή τριανέχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Ισοπλοκότατε πύριε, και δώδε κάτι είχε πόλης, ηλίος τα λάκτε θρόνε. Καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γάλλο χιστόν δεσπότη. Απόστολοι εκ περάτων, συνάθριστε δέσεν φάδε, γεστημάνι το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ και θέλει.